Το βράδυ ο άνθρωπος με πήρε, όπως πήρε και τον κύριο Χριστοδουλίδη, για να πει συγχαρητήρια. Ναι, αλλά δεν τον ξαναπήρε. Περιμένετε, μετά. Περιμένετε. Σας λέτε ότι μιλάτε κάθε περιμένετε, μέρα. Περιμένετε. Αυτό θέλω να μάθω. Τη Δευτέρα το πρωί τον πήρα εγώ τηλέφωνο ως ΕΔΙ για να ζητήσω συνάντηση με αυτόν και την ηγεσία του κόμματος. Τους είδα τη Δευτέρα το βράδυ. Την Τρίτη υπήρχε ένα μικρό τεχνικό θέμα που κάναμε μια συνομιλία μισού λεπτού. Δεν ήταν τίποτα πέρα από αυτό. Δεν ήταν ξαφνικά καθημερινά. Συντονιζόμαστε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε κάτι παράξενο και ύπουλο. Και βεβαίως την Τετάρτη μας βγάλαν κιόλας ότι φάγαμε μαζί. Μέχρι και βίντεο. Κύριε Μαυρογιάννη, και δεν έχει. Ολοκληρώνουμε. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι κουτσομπολίστικα, αντιλαμβάνεστε που ρωτώ. Είναι πολιτικό. Εσείς όχι. Μα δεν υπονόησα ποτέ κάτι τέτοιο. Πολιτική είναι η ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Πολιτικά. Τι έχετε να πείτε με τον κύριο Ναφίτου, τα λέγατε και πριν τις εκλογές. Από καιρού ει καιρών, βεβαίως. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και με τον κύριο Χριστοδουλίδη τα λέμε από καιρού ει καιρών. Δεν είναι. Είναι. Στοιχειώδες. Την Τρίτη δεν με πειράζει. Δεν θα έπαιρνα τον κύριο Χριστοδουλίδη για να προσχωρήσει στη μεριά μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι τόσο καιρό πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο πολιτικό πολιτισμό και το φυσιολογικό είναι ότι εκεί και όπου χρειάζεται μιλάμε. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου δικαίως βγήκε και διέψευσε, γιατί τι διέψευσε στην ουσία. Διέψευσε το ότι κάνουμε παιχνίδια και συνεννοούμαστε. Αλλά προς Θεού, αυτό είναι όλο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, θα απαντήσω αν μου επιτρέψετε και θα δώσω και το χρόνο πίσω στον κύριο. Ελεύθερα, ελεύθερα. Ότι ναι, εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς ποτέ σε ανθρώπους. Ναι, υπάρχουν σοβαρότατα φαινόμενα διαφθοράς σε αυτόν τον τόπο και νομίζω όλη η κοινωνία μας, περιλαμβανομένου και του Δημοκρατικού Συναγερμού, ναι, επιθυμούν να έχουμε εξυγένσεις στον τόπο. Αυτό ήθελα να